Βλέπουμε λοιπόν 2-0 το σκορ, 18 με 14 είναι οι τελικές, που σημαίνει ότι η ΑΕΚ δικαίως έβαλε 2 γκολ, ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να έχει 1 γκολ. 9 με 12 οι αποκρούσεις που σημαίνει ότι υποχρεώθηκε, στριμώχθηκε ο Παναθηναϊκός. Άλλωστε ο Καντέ το είπε πολύ εύγλωτα το πώς συμπεριφέρθηκε ο Παναθηναϊκός στο συγκεκριμένο αγώνα. Και βέβαια εντάξει, τα κόρνερ είναι μια εικόνα ακριβώς η οποία δεν αποτελεί συνταγή νίκης. Είχε 9 ο Παναθηναϊκός, αλλά δείχνει τον τρόπο που ανορθόδοξα έπαιζε. Ναι. Η αποχώρηση του Λέτο θεωρώ, όχι αποχώρηση, η απουσία, δεν το είπα σωστά. Η απουσία του Λέτο θεωρώ ότι είναι καταλυτική. Καλά, μπορεί να το είπατε και σωστά. Μπορεί να το πείτε και σωστά. Όχι, όχι, όχι. Δεν το είπα προς Θεού. Είναι η απουσία του Λέτο από τον αγώνα ή από τους αγώνες είναι, θεωρώ, πολύ σημαντική απώλεια για τον Παναθηναϊκό. Να. Και τα φάουλ. Τα φάουλ είναι καλά, δηλαδή θα έλεγα ότι είναι μέσα στο μέσο όρο του πρωταθλήματος. Στα 24 της ΑΕΚ έδειξε ότι η ΑΕΚ απλώς είχε λίγο περισσότερο πάθος για το παιχνίδι. Ενώ ο Παναθηναϊκός δεν έπαιξε τόσο με τέτοιος φρίγος όσο ο αντίπαλος. Μια πρώτη παρατήρηση για την πρώτη κάρτα από τον Ιάκωβο Χατζηθανασίου. Τίποτα, απλώς επειδή έτυχε να το δω χθες το παιχνίδι, πιστεύω ότι η ΑΕΚ δίκαια κέρδισε χθες. Είχε περισσότερο πάθος και δείξε ότι θέλει πιο πολύ το παιχνίδι από τον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι εκεί κάποια στιγμή, πέρα από τα συστήματα, πέρα από τις τακτικές, μετράει και η ψυχή και η καρδιά που έχει στον αγωνιστικό χώρο. Ξέρετε, και θέλει το παιχνίδι. Σκέφτηκα χθες βλέποντας το παιχνίδι, όπου η ΑΕΚ αντιμετώπιζε το μάτς σαν τελικό. Και ο Παναθηναϊκός πρέπει να το αντιμετωπίσει σαν τελικό, το αντιμετώπιζε με ραθυμία. Είδα τους παίκτες της ΑΕΚ πάρα πολύ παθιασμένους. Ναι. Σκέφτηκα μήπως οι παίκτες της ΑΕΚ έχουν συνηθίσει να παίζουν απλήρωτοι, ενώ οι παίκτες του Παναθηναϊκού παχυλά, αμοιβόμενοι μέχρι πρότινος. Τώρα τελευταία είναι απλήρωτη. Τώρα τελευταία είναι απλήρωτη. Πάντως πριν μια εβδομάδα πλήρωτη ήταν και ήταν πρώτη. Δηλαδή αυτό είναι σωστό, εξηγεί μερικά πράγματα. Όπως και ο Λέτος. Όντως, ο Λέτος είναι μεγάλη απώλεια. Αλλά θα παρατηρήσω κάτι. Χωρίς το Λέτο, ο Παναθηναϊκός ήταν ακόμα πρώτος. Στα δύο μάτια που τον έπαιξαν μαζί, Σιμάο και Βιτόλο, τα είχαν στα δύο. Όπως και μια παρατήρηση που ήταν πολύ αποκαλυπτική και αυτή τη λέγαμε εδώ και φαντάζομαι άνθρωποι το ξέρουν γιατί παίζουν μπάλα. Η ομάδα που έχασε έκανε 15 φάουλ και η ομάδα που κέρδισε 24. Η ομάδα που στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα έχανε, έκανε μόλις 15 φάουλ. Δείχνει την εικόνα. Και ψάξτε να βρείτε και ποιοι τα κάνουν τα φάουλ, δείτε ακόμα πιο πολύ. Πόσα φάουλ κάνανε οι χάφ του Παναθηναϊκού. Ναι, κύριε Καραγκιόζη. Πράγματι, δύο στοιχεία από τον πίνακα δείχνουν τη διαφορά. Οι τελικές προσπάθειες, 18 με 14 και τα 24 φάουλ που λέει ο Κώστας, δείχνουν τη διαφορά της ομάδας που ήθελε να κερδίσει. Πάμε στην επόμενη κάρτα, στα γεμίσματα, κύριε Γαλάνη. Εδώ βλέπουμε ότι ο Παναθηναϊκός γέμιζε, προτιμούσε να γεμίζει παρά να επιτίθεται πραγματικά, δηλαδή να γίνεται απειλητικός. Με αποτέλεσμα να διαπιστώνουμε ότι έχει τα διπλάσια γεμίσματα από ό,τι η ΑΕΚ, έχει κάνει 40 γεμίσματα έναντι 20 της ΑΕΚ και επιμένει να παίζει κυρίως από δεξιά, κάτι το οποίο το έχει σε όλο το πρωτάθλημα. Και τα συγκεντρωτικά του στο πρωτάθλημα αυτό αποκαλύπτουν, ότι παίζει μονόπατα ο Παναθηναϊκός. Είναι ανορθόδοξος τρόπος, θεωρώ, και φάνηκε ότι του μειώνει το ποσοστό αποτελεσματικότητας. Ναι. Σε όλα τα επίπεδα συμβαίνει αυτό, έτσι, σε όλα τα επίπεδα όπως βλέπουμε. Αυτό τι σημαίνει, κύριε Χατζηθανασίου, εσείς υπήρξατε και πρόεδρος στον προπονητό. Καλά, γέμιζε, θέλετε να πείτε γέμιζε, εντάξει. Εντάξει, να σας πω κάτι τώρα, αυτά τα στατιστικά δεν τα ήξερα κι εγώ. Ναι, δεν τα πολύ πιστεύετε, βλέπω. Δεν τα πολύ πιστεύω, γιατί μέχρι πρώτη, όπως είπε και ο Κώστας, ο Παναθηναϊκός ήταν ο πρώτος. Και η μπάλα πήγαινε και από δεξιά και από αριστερά. Σίγουρα υπάρχουν απουσίες στον Παναθηναϊκό, όπως είναι ο Λέτο. Απουσία μεγάλη. Αλλά νομίζω ότι, όπως είπε και ο Κώστας, ο Παναθηναϊκός ήταν ο πρώτος και χωρίς το Λέτο. Τώρα έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα. Το συν 5. Να γίνει μείον 4. Τέλος πάντων, είναι πολύ μεγάλη ιστορία. Είναι σαν αντιμετοχή από το 3 που είχε στο 0-33. Τόσο ακριβώς. Υποτιμήθηκε 9 φορές. Φταίνε πάρα πολλά. Φταίνε πάρα πολλά. Αλλά και αυτή η κάρτα μιλάει για το παιχνίδι και αυτή η κάρτα, Κυριάκο. Το ότι παίζουν από δεξιά δεν είναι τυχαία. Από δεξιά ο Παναθηναϊκός στο συγκεκριμένο παιχνίδι είχε τους δυο ποδοσφαιριστές που δεν λέω αν έπαιξαν καλά. Όχι, συμπεριφέρονταν στοιχειωδώς από ποδοσφαιριστές, δηλαδή τρέχανε. Ο Μαρίνος και ο Ζέκα. Από αριστερά που έπαιζε σε όλα τα μάτια του Κωνσταντινούπολου, τον πήραμε και τραβήξαμε στο κέντρο.
Του μπλοκαρίστε, γιατί το... οι παίκτες του Πανεπιστημίου είναι χαρακτηριστικό όλοι. Έχουν αγοραστεί και έχουν αποκτηθεί για μια ομάδα που παίζουν αντεπιθέσεις. Όλοι έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Και ο Κωνσταντινόπουλος, και ο Λέτο, και ο Κουίνσι, και ο Ζέκα. Αυτοί μπορεί με φόρα να περάσουν τέσσερες στην ευθεία. Αν του βάλει ακίνητου μπροστά από ένα ποτήρι, δεν θα το περάσουν. Και μια και λέτε τώρα για τον Χριστοδουλόπουλο. Παρότι θεωρώ ότι έκανε μία δήλωση βγάζοντας, αποτινάζοντας ένα φορτίο από πάνω του, θεωρώ ατυχή τη χρονική συγκυρία. Δηλαδή, όταν το λες αυτό, ότι το κατεστημένο με κυνηγάει, και το λες τη στιγμή που η ομάδα δεν έχει παίξει καλά, είναι λάθος. Αυτό να το πεις. Αυτά τα έλεγε γελώντας, κύριε. Το ένα δεν αποκλείται. Ο άνθρωπος γέλαγε. Τι αποτίναξε φορτίο, δεν αποτίναξε τίποτα. Γέλαγε, πλάκα έκανε ο άνθρωπος. Εγνώση του ότι αυτά που έλεγε ήταν αστεία. Αστεία δεν γέλαγε και ο ίδιος. Αστεία, ήταν. Αστεία, α πω κάτι. Αστεία. Παρεξηγούμε κάτι. Άλλο πράγμα. Γελία ήταν. Γιατί αν δεν έχεις παίξει καλά, δεν δικαιούσε να διαμαρτύρεσαι για διαιτησία. Αυτό το έχω καταλάβει. Δηλαδή, ποιος νόμος λέει ότι αν δεν παίξω καλά, πρέπει δικαιωματικά και να διοικηθώ. Αδικήθηκε ο Παναθηναϊκός, έτσι. Καμιά φορά ξέρετε. Ένα κολοσσέτ και να παίρνω το του δώσαμε. Παίζει ρόλο και το timing. Ο προπονητής είπε άλλα, κύριε Κότσο. Το timing συμφωνώ. Ο προπονητής έδωσε χαρητήρια στο διαιτητή. Και αυτός νιώθει μια πίεση, γιατί ξέρετε ότι και άλλα μάτς. Και σου λέω ότι με αυτή τη δήλωση εξασφάλισα τουλάχιστον στον επόμενο ήττα δεν αβρίσουν εμένα. Απλά είναι τα πράγματα στον Παναθηναϊκό, τόσο απλά είναι. Για να δούμε λιγάκι, ναι, να δούμε αυτά τα πλάνα τα οποία επικαλείται ο κύριος Χριστοδουλόπουλος. Είναι το γκολ της ΑΕΚ. Αν ήταν offside ο καφές. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, ξέρετε, για τις φάσεις αυτές. Υπάρχει άποψη, για παράδειγμα, του πρώην αρχιδιαιτή, του κ. Γερμανάκου, που λέει ότι ήταν offside. Λέει επίσης ότι υπήρχε πέναλτι στον Χριστοδουλόπουλο. Αντιθέτως, υπάρχει η άποψη του παρατηρητή διαιτησίας, του κ. Χριστόφορου Ζωγράφου, ο οποίος έβαλε πολύ καλό βαθμό στο κουκουλάκι. Μα οι παρατηρητές το παίζουν το παιχνίδι. Άμα ο διαιτητής ξέρει ότι ο παρατηρητής του βάλει 10 ό,τι και να κάνει, μια χαρά είναι. Δεν παίζετε με τους διαιτητές το παιχνίδι πια, με τους παρατηρητές παίζετε. Να σου πω κάτι όμως, Κυριάκο, βάλει τη φάση πάλι. Να δεις ποδοσφαιρικά κάτι. Τον γκολ offside το συζητάμε, αλλά βάλει τη φάση να δεις κάτι. Πηδάνε μόνο κίτρινες φανέλες. Όχι, όχι, τη φάση του πρώτου γκολ. Πηδάνε μόνο κίτρινες φανέλες. Αν δείτε πράσινη φανέλα να πηδάει, δείξτε μου. Δείξτε τον γκολ. Αν δείτε πράσινη φανέλα να πηδάει, είναι offside τον γκολ, το συζητάμε. Αλλά σου λέω για να δεις πώς ήταν ο Παναθηναϊκός τέσσερις. Είναι βιδωμένοι όλοι κάτω. Βιδωμένοι, εντάξει, μόνο κίτρινες φανέλες που πηδάνε. Τρεις κίτρινες φανέλες και μια πιο μπροστά. Καλά, οι δύο κεντρικοί αμυντικοί χθες. Πού είναι. Να πηδάει κάποιος σε σέντρα, να πηδάει κάποιος. Πάει τότε επάγγελμα ποδοσφαιριστής, τι πάει να πει. Τρέχω και πηδάω. Εγώ με έκπληξη. Στον κύριο Χατζη Αθανασίου θέλω να απευθυνθώ. Με έκπληξη είναι το Φερέιρα να δηλώνει αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα ότι στο πρώτο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός πίεζε την ΑΕΚ. Και λέω άλλο μάτς έβλεπα. Δεν καταλάβαινα τι έβλεπα. Το έλεγε έτσι με μεγάλη άνεση. Πίεζε μέχρι έξω την περιοχή. Πού πίεζε. Το πρώτο 20 λεπτό ήταν όλο τη ΑΕΚ. Άλλο μάτσο είδαμε, κύριε Γκουτσέ. Καλά, ήταν γιατί η ΑΕΚ έπαιζε με 4 γάμου πάνω κοσμένα. Η ΑΕΚ έπαιζε με το καφέ, με το Βάργα, με το. Είχα την αίσθηση. Το παιδί του Παρίνου, όπω το λέμε, το Μάκο. Στην ουσία ο Παναθηναϊκός παίζει μόνο το Σουμάου. Ένα λεπτό. Είχα την αίσθηση. Στην ουσία ο Παναθηναϊκός παίζει μόνο με ένα αμυντικό χάφι. Στην ουσία. Εντάξει, μόνο με το Σουμάου. Ο Κατσουράνης είναι ένα χάφι το οποίο είναι επιθετικό ή επιτελικό, να το πούμε έτσι. Που σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός έχει πρόβλημα. Ειδικά με την απουσία του Βιτόλο, ο οποίος δεν έπαιξε χθες. Ο Παναθηναϊκός είχε πρόβλημα τεράστιο. Αλλά δεν είναι τυχαίο. Σε δύο μάτς δεν παίξαν και οι δυο τους, ο Σιμάου και ο Βιτόλο, τα χάσει και τα δύο. Πάντως κάποια στιγμή. Δεν έπαιξε ο Σιμάου και χθες δεν έπαιξε ο Βιτόλο. Κάποια στιγμή αποκόμισα την αίσθηση ότι οι παίκτες της ΑΕΚ ήταν περισσότεροι στο γήπεδο. Δηλαδή πέφτανε δύο και τρεις πάνω στο γήπεδο. Βγάλανε περισσότερο πάθος. Εγώ είδα τους παίκτες της ΑΕΚ ότι πραγματικά θέλανε το παιχνίδι. Πηγαίναν πρώτοι πάνω στην μπάλα, πηγαίναν με δύναμη στην μπάλα. Ήταν δυνατή. Για να δούμε αν θα μας βοηθήσει. Ο Φερέιρα στην ομιλία που τους έκανε, η οποία αύριο θα δημοσιευτεί, πέρα από όλα τα υπόλοιπα για τους διαιτητές και λοιπά, τους είπε κιόλας ντροπή σας, ξεφτιλίστε έτσι που παίζετε, θα ξεφτιλίστε και τους εαυτούς σας και εμένα. Δηλαδή ο Φερέιρα στάθηκε πρώτα απ' όλα στον τρόπο που παίξανε. Το άλλο που είπε ο Φερέιρα για δεν το λέμε. Τι έκανε πάλι. Έδωσε συγχαρητήρια στον διαιτητή. Ευθέως και προσωπικά. Εντάξει, τι να κάνει ο άνθρωπος, αφού κάθε Κυριακή. Τι να κάνει. Κάθε Κυριακή φωνάζει και του φωνάζει. Και σου λέει κάτσε μια φορά να γίνω καλός. Είπε ότι η διαιτησία ήταν πάρα πολύ καλή. Το είπε και το ξεκαθάρισε. Η ψυχούλα το ξέρει. Και ο Καντέ είπε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ότι φταίγαμε εμείς οι παίκτες, δεν φταίγαμε. Αυτό είναι προς τη μήνυ τους, ρε, εσείς, να μάθετε πώς τους αδικούν. Και εγώ στο επίπεδο πρώτα απ' όλα στάθηκα στην εμφάνισή τους. Τι πάει να πει αυτό δηλαδή, ότι επειδή οι παίκτες και ο προπονητής κάνουν το αυτονόητο και λένε πριν απ' όλα τι κάναμε εμείς.
Όχι, πρέπει να πούμε ότι η διαιτησία ήταν καλή. Ήταν τι πολύ καλή ήταν, ρε, πλάκα έτσι είπανε, αυτοί το είπαν. Δεν το είπα εγώ. Τι καλή, καλή διαιτησία σε ένα μάτσο το οποίο έχει το πρώτο κοροσάκι, το άλλο πέρα. Τώρα, μια και βλέπουμε τα στατιστικά, μπορούμε να ρωτήσουμε τον κύριο Γαλάνη. Έχει άλλη κάρτα. Δηλαδή, ήθελα πολύ να δω την κάρτα με τα λάθη και τα πουλήματα τη μπάλα. Ναι, τώρα θα πάμε στην αξιολόγηση. Αυτή την κάρτα ήθελα να δω εγώ. Έχουμε τέτοια κάρτα. Θα πάμε στην αξιολόγηση. Κακό άμα δεν έχουμε. Ναι, κύριε Γαλάνη. Έχουμε και κριτική εδώ, όπως βλέπετε. Διότι είχαμε ένα αγώνα Δέλτα Εθνικής. Αυτό δεν το λέει κανένας. Αυτό ήταν αγώνα Δέλτα Εθνικής. Ο Άταλος με τον Κιανού Αστέρα ήταν. Έχει δίκιο, το Τσάμπιος Λίγκ το βλέπω. Πώς θα το κάνω. Το Τσάμπιος Λίγκ το ψηφίσαμε. Να τον αφήσουμε τον κύριο Γαλάνη να διαβάσει την επόμενη κάρτα. Σας παρακαλώ. Εγώ έχω μία μικρή ένσταση εδώ. Θεωρώ ότι καταρχήν ήταν ένα γεμάτο μάτς με πολλά στοιχεία. Δηλαδή είχε πολλά σουτ. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι ήταν. Γίνανε πάνω από 30 σουτ, άρα είναι ένα μάτς θεαματικό. Μπορώ να πω ότι εάν ο Παναθηναϊκός είχε μέσα έναν πιο αποτελεσματικό παίκτη, αυτό το οποίο θα είχε συμβεί ήταν θα είχαμε δει και ένα γκολ. Δεν είχε ένα αποτελεσματικό παίκτη. Γι' αυτό λέω ότι λείπει ο Λέτο. Γιατί ο Λέτο είναι ο μόνιμος, είναι ο κατεξοχήν σκόρερ του Παναθηναϊκού. Μόνο που ο Λέτο έπαιζε σε άλλο σύστημα αυτό που παίζει τώρα. Ο Λέτο το παίζει στην Ο Λέτο τα γκολ τα βάζει όταν έπαιζε 4-4-2 για ένα δίμηνο. Τώρα ο Παναθηναϊκός πλέον παίζει 4-3-3 με τον Ντοτσέ στην κορυφή. Είναι τελείως διαφορετικό σύστημα. Τότε έπαιζε δεύτερο επιθετικό δίπλα στο Λέτο και ο Κλέιτον. Λοιπόν, να πάμε στην κάρτα της αξιολόγησης, κύριε Γαλάνη. Να δούμε λοιπόν στην αξιολόγηση, με τον τρόπο τουλάχιστον που αξιολογούμε εμείς, ότι στο 30 λεπτό η ΑΕΚ ήταν ελαφρά μπροστά από τον Παναθηναϊκό. Ήταν συνεχώς καλύτερη σε όλο το μάτσο από τον Παναθηναϊκό. Και όσο περνούσε η ώρα, η διαφορά μεγάλωνε. Στο 60 λεπτό η διαφορά ήταν 140 μονάδες με 98, δηλαδή μια μισή φορά καλύτερη η ΑΕΚ από τον Παναθηναϊκό. Και στη λήξη ήταν κάτι παραπάνω, 239 μονάδες με 175. Γι' αυτό σας λέω, άλλο μάτς έβλεπε ο Φερέιρα. Δεν μπορώ να το φανταστώ. 239, ότι έβλεπε πως ο Παναθηναϊκός πίεζε την ΑΕΚ. Εδώ και με τα στατιστικά στοιχεία αποδεικνύεται ότι η ΑΕΚ ήταν πόσο, μια μισή φορά, κύριε Γαλάνη. Μια μισή φορά καλύτερη από τον Παναθηναϊκό. Δεν υπάρχει άνθρωπος που θα αμφισβητήσει αυτό, ούτε από τον Παναθηναϊκό, ούτε από κανένα. Όλοι είπαμε ότι ήταν καλύτερη η ΑΕΚ. Προφανώς δεν είδατε τις δηλώσεις του κυρίου Φερέιρα. Εντάξει, μετά τη λήξη του αγώνα. Αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα. Μέσα στη φούρνια του άνθρωπο. Εδώ είπε ότι στο επόμενο μάτι θα είμαστε καλύτεροι. Εντάξει. Τη μέρα που είσαι 3-4 βαθμούς πίσω. Μετά το σκέφτηκε και το είπε πολύ καλύτερα. Και μάλιστα είπε κιόλας ότι εμείς δεν ήμασταν καλοί. Άστον άνθρωπο. Λοιπόν, πάμε και στην αξιολόγηση των παικτών. Στην τελευταία κάρτα που έχουμε. Λοιπόν, με βάση την αξιολόγηση, ο Λεωνάρντο προκύπτει ως ο καλύτερος παίκτης. Τον βοηθάει βέβαια και τον γκολ που έβαλε. Ο Μάκος δεύτερος και ο τρίτος ο Λιμπερόπουλος από την πλευρά των νικητών. Ο Καντέ είναι πρώτος παίκτης του Παναθηναϊκού με τον Χριστοδουλόπουλο δίπλα-δίπλα και ο Κατσουράνης και αυτός κοντά. Αυτοί νομίζω ότι παλέψαν. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι υπάρχει μεγάλη απόσταση στην απόδοση των παικτών. Από αυτούς του Παναθηναϊκού τουλάχιστον. Τώρα, ο Πέτρος Καραβίτης έχει παίξει στην ΑΕΚ. Ξέρει τι σημαίνει η ΑΕΚ, παρότι ο Ολυμπιακός είναι το μεγάλο κομμάτι της καριέρας, της σταδιοδρομίας του. Νομίζω η ομάδα με τα περισσότερα προβλήματα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι η ΑΕΚ. Και μια ομάδα από το πουθενά, κυριολεκτικά από το πουθενά, με τόσα προβλήματα, κάνει τη μεγάλη ανατροπή του πρωταθλήματος. Και μάλιστα την κάνει με τον τρόπο που την έκανε χθες. Μπορείτε να δώσετε ποδοσφαιρική εξήγηση. Ναι, αμέ. Κάποια στιγμή φτάνει σε ένα σημείο που, όπως είπαμε, η ΑΕΚ έχει σοβαρά προβλήματα, πολύ μεγάλα προβλήματα και λες, από εδώ και πέρα τι γίνεται, παίζω για την πάρτι μου. Αυτό κάνουν οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ αυτή τη στιγμή. Παίζουν για την πάρτι τους. Παίζουν για να αποδείξουν ότι είναι καλοί παίχτες και ότι μπορεί ίσως να κάνουν μια μεταγραφή κάποιοι από αυτούς που τους παίρνει. Ο Λιμπερόπουλος είναι γνωστή η αξία του, ούτως ή άλλως, είναι στα τελευταία του. Θέλει να αποδείξει ότι ακόμα μετράει και πράγματι είναι πάρα πολύ σημαντική η βοήθειά του. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό συμβαίνει στην ΑΕΚ. Τα παιδιά παίζουν για την πάρτι τους που λέμε.